Κύριε Νεφελούδη, έχει έρθει σε εσάς το συγκεκριμένο θέμα και τι σκοπεύετε να κάνετε? Ακούστε, το... καλά, προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο είναι, δείχνει μια απίστευτα, απίστευτη βλακεία και κοινωνική αναλυγισία τη μεριά αυτής που το συνέταξε. Εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπήρξε αυτή όλη η κοινωνική αντίδραση που σημαίνει ότι υπάρχουν κοινωνικά αντανακλαστικά τα οποία ενεργοποίησαν μια σειρά από ενθέτητα αντιδράσεις πολιτών κτλ. Και δεύτερο, ενεργοποίησαν και την απάντηση της επιχείρησης και αυτό το βλέπουμε ευχάριστα σε σχέση με το ότι αυτό δεν αποτελεί πολιτική της επιχείρησης κτλ. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνουμε πάντα, δηλαδή να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε και να προστατεύουμε την αξιοπρέπεια του χώρου της εργασίας. Mm-hmm. Αυτό. Από εκεί πέρα θα ελεγχθεί και η επιχείρηση για αυτό το. Θα στείλετε επιθεώρηση εργασίας να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη αλυσίδα. Η επιθεώρηση εργασίας είναι πάντα παρούσα και εκεί και σε άλλες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν είχαμε παρατηρήσει φαινόμενα. Έχει ελεγχθεί η επιχείρηση για τα θέματα της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον κατώτατο, όπως και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις. Θα δούμε ακριβώς ξανά τι γίνεται και θα συνεννοηθούμε και με το ΣΕΠΕ για πιο συστηματικές παρεμβάσεις για να δούμε αν αυτό πράγματι έχει κάποια επίπτωση ή στοιχεία bullying, να δούμε αν παρεμβάζει. Και τι επέκταση έχει, κύριε Νεφελούδη, γιατί η εταιρεία έβγαλε την ανακοίνωση για το μεμονωμένο. Απλώς πρέπει να διερευνηθεί αν είναι πρακτική. Έτσι, πέρα από αυτό, η απάντηση της αλυσίδας της εταιρείας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να ελεγχθεί όμως αν συμβαίνει κάτι γενικότερο. Κοιτάξτε, αυτό το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε ότι στους κλάδους στους οποίους υπάρχουν ζητήματα κακή συμπεριφορά ή τραμποκισμό σε βάρος των εργαζομένων, κυρίως στον χώρο του delivery, τα ξέρετε, τα έχετε παρακολουθήσει. Έκριτος δημοσιογράφος είστε. Θα το παρακολουθούμε συστηματικά, θα δούμε τι γίνεται και να είστε ήσυχος κι εσείς και οι εργαζόμενοι ότι είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της παρακολούθησης και της προστασίας της αξιοπρέπειας του χώρου της εργασίας. Και να υπενθυμίσω και κάτι, κύριε Νεφελούδη, γιατί υπάρχει και ο φόβος των εργαζομένων, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν ανώνυμα πλέον να καταγγέλνουν τις περιπτώσεις, εδώ και να πολύ καιρό, στη διαδικασία, έτσι. Στο 15-5-12 έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί ανώνυμο οποιοδήποτε να καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα που είναι μια παραβατικότητα που δεν θέλει να εκτεθεί ο ίδιος και εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.